Κύριοι βουλευτές, κυρίες βουλευτρίες, όπως είπε και ο συνάδελφός μας, τα προβλήματα των αναπήρων είναι διαχρονικά. Τα αίτια είναι συγκεκριμένα, είναι οι πολιτικές και τα μέτρα που παίρνουν οι κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια και οι σημερινοί. Για τις απολύσεις, όπως είπε, και ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, αρκετοί συνάδελφοί μας και κυρίως χρόνιοι πάσχοντες, καρκινοπαθείς κτλ., κρύβουν την αναπηρία τους γιατί φοβούνται το θέμα της απόλυσης. Άρα, βάζουν και σε κίνδυνο και την χειροτέρευση της κατάστασής τους και της ίδιας τους της ζωής. Στο δημόσιο τομέα, αυτό που λέμε ότι υπάρχουν νόμοι αλλά προσλήψεις, και να δουν να μας πούν και οι φορείς αν έχουν γίνει κάποια και σε ποιο χώρο έχουν γίνει. Μεγάλες εταιρείες, αλλά και στο Δήμο, δεν έχουν γίνει κάποιες προσλήψεις στον χώρο των αναπήρων. Ο νόμος 2063, όπως είπαμε, δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη. Αυτό που λέμε εμείς και καλούμε τους ανάπηρους και τους χρόνιους πάσχοντες, γονείς και κηδεμόνες, να συνταχθούν με το συνεπές αγωνιστικό αναπηρικό κίνημα, να παλέψουμε για μαζικές προσλήψεις αμαία, γονείων και κηδεμόνων με μόνιμη και σταθερή δουλειά, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, με ευθύνη του κράτους. Να προσλαμβάνονται όλοι οι νέοι ανάπηροι και χρόνιοι πάσχοντες με κρατική ευθύνη, με την αποφύτισή τους από τη γενική επαγγελματική εκπαίδευση από τα ΤΕΗ ή τα ΕΗ, με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, αλλά και τα ενδιαφέροντά τους. Μέτρα προστασίας των ανέργων, 600 ευρώ επίδομα για όσο καιρό κρατάει η ανεργία, δημόσιο δίκτυο προστατευόμενων εργαστηρίων για βαριά ανάπηρους και χρονίως πάσχοντες με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και 100% απορρόφηση των προϊόντων τους με ευθύνη του κράτους, όχι στα σφαγεία των ΚΕΠΑ, ούτε ένα ευρώ περικοπής στις συντάξεις αναπηρίας και στα επιδόματα των ΑΜΕΑ, επαναφορά μισθών και συντάξεων στα πρώτα περικοπών επίπεδα, κανένας χρονίος πάσχοντας ή ανάπηρος χωρίς δωρεάν και υψηλής ποιότητας ιατροκευτική περίθαλψη για τα αναγκαία για να ζήσει. Ανεξαρτήτου ποσοστού αναπηρίας, είτε είναι άνεργος ή εργαζόμενος, ανασφαλισμένος ή ανασφάλιστος, Έλληνας ή μετανάστης. Ευχαριστώ πολύ.